Δεκέμβριος του 2013. Μπαίνει ο θεμέλιος λίθος για το σπίτι των Αγγέλων. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φεβρουάριος του 2019. Το κτίριο 930 τετραγωνικών μέτρων στις Αρχάνες κατασκευάστηκε. Όλα τα μπετά έχουν ολοκληρωθεί από υπόγεια. Περίπου έχουμε μπετά, έχουμε τελειώσει γύρω στα 930 τετραγωνικά. Υπολογίζουμε το 2021 ότι πρέπει να έχουμε τελειώσει, αν όλα πάνε καλά και αν έρχονται κι άλλα δώρα Θεού. Αυτό είναι ένα έργο και ένα όνειρο που πρέπει να γίνει πραγματικότητα και θα γίνει. Ωστόσο, απομένουν αρκετές εργασίες ακόμα, όπως και ο εξοπλισμός, με τις προσφορές του κόσμου από όλη τη χώρα να προκαλούν συγκίνηση, καθώς συνδράμουν με είδη γίνης και όχι μόνο. Ο Περιφερειάρχης μας έχει πει που θα κάνει τον εξοπλισμό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, ακόμα και από το εξωτερικό, ήδη μας έχουν στείλει από πόρτες μέχρι είδη γίνης. Τα έχουμε ήδη αποθηκεύσει, τα πτούβλα, όλα είναι έτοιμα. Για τον ξενώνα φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, το σπίτι των Αγγέλων, το ρεματικό αυτό έργο για να αποκτήσουν στέγη και φροντίδα παιδιά που εγκαταλείπονται, αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία, ενώ αφετηρία αυτής της σημαντικής προσπάθειας αποτέλεσε ο τηλεμαραθώνιος του ομίλου της Κρήτη TV. Είναι δώρο Θεού για μας και αυτή το ξεκίνησε από το Κρήτη TV, από μια προσπάθεια που έγινε τότε με πρωτεργάτη τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος έδωσε πραγματικά, δεν ξέρω, ψυχή έδωσε εκείνο το βράδυ που προσπαθήσαμε και έτσι αγοράστηκε. Αυτό ήθελα να πω, είναι η Αδριανή. Όπως εκτιμά η Μέρη Παχιαδάκη, ο ιερός σε αυτός σκοπός θα πάρει σάρκα και οστά το 2020 ή το αργότερο το 2021. Οι άνθρωποι που βοηθούν είναι από το έλλειμμα τους. Άρα λοιπόν, τα ευχαριστώ, είναι χιλιάδες τα ευχαριστώ που πρέπει να πω και εκ μέρους όλων αυτής της χούφτας των γυναικών που είμαστε και οι οποίες προσπαθούν τόσο πολύ, στόχος μας είναι, σκοπός μας είναι τα παιδιά αυτά να βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά για να μπορέσουν να πάρουν το χάδι της μάνας και το χάρι της ζεστής αγκαλιάς.